Ευρωπαϊκής Ένωσης το κόστος του άνθρακα στην παραγωγή αλλού. Η μείωση του λοιπόν άνθρακα και η προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή είναι το adaptation. Γιατί δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι, όπως είπα στην αρχή, είμαστε ήδη στο συν 1,2 βαθμού. Στην καλύτερη που στους 1,5 θα σταματήσουμε, αυτό σημαίνει ήδη μια μεγάλη αλλαγή, την οποία την βλέπουν πολύ καλύτερα από μένα όσοι έχουν ελιές στην Πελοπόννησο. Η ασφαλής ενέργεια και η καταλήψη ενέργεια. Η στρατηγική την έξυπνη ενοποίηση των τομέων παραγωγής, τα έξυπνα δίκτυα. Η αξιολόγηση των εθνικών σχεδίων για την ενέργεια και το κλίμα, το ΕΣΕ. Θα αξιολογήσουν δηλαδή τα εθνικά ΕΣΕ. Η στρατηγική για την υπεράκτη ελληνική ενέργεια. Η στρατηγική την ελληνική φτώχεια. Και ο κανονισμό με τα διευρωπαϊκά δίκτυα ενέργεια. Η κινητοποίηση βιομηχανική στρατηγική καινούργια τη Ευρωπαϊκή Ένωση το Μάρτιο 2020. Τόνο πρωτοπόρων αγορών για δεύτερα κοινωνικά προϊόντα το 20. Νομοθετή διαδικασία για τα απόβλητα το 20. Χαλιβουργία με μικρατικέ εκπομπέ του ψηφίου του άνθρακα και με φορολογική προστασία από εισαγόμενο άνθρακα το 20. Νομοθεσία για του σωρευτέ εννοεί μπαταρίε. Νομοθεσία για τι μπαταρίε και για την αποθήκευση ενέργεια που είναι απαραίτητη για την ενέργεια για τη χρήση των άνθρακων. Βελτίωση τη ενεργειακή απόδοση και την επιδόση τη οικονομία του ψηφιακού τομέα. Από εκεί και πέρα το ζήτημα για του φορτιστέ των ηλεκτρονικών αντικειμένων και την κατανάλωση ενέργεια από το τομέα τη ψηφιακή τεχνολογία. Κτίρια. Καινούργια νομοθεσία για την ενεργειακή απόδοση. Επανεξέταση που ανεξήγησε τα προϊόντα, δηλαδή τσιμέντα, όλη την κλίμακα της αρχής είναι αυτή. Και το κύμα ενεργής αναβάθμισης αναγεννήσεων κτηρίων. Το 20. Κινητικότητα. Καινούργια στρατηγική για την έξυπνη βελτιώση και κινητικότητα στις πόλεις. Πρωτοβουλίες για την βελτίωση υδροδρόμων και για τα ποτάμια. Έξυπνα συστήματα διαχείρισης κυκλοφορίας. Νομοθετικές επιλογές για βιώσιμα εναλλακτικά καύσιμα για τα αυτοκίνητα. Δημόσια σημεία επαναφόρτισης. Η δημιουργία δηλαδή σταθμών επαναφόρτησης ελληνικών αυτοκινήτων σε όλη την Ευρώπη. Μιλάμε για 2 εκατομμύρια σημεία. Και αυστηρότερα πρότυπα υποβόλων προσωπικών ρήπων ατυχημάτων που συζητήσαμε την προηγούμενη εβδομάδα στην Ευρώπη περιβάλλοντο. Αγροτικά. Στρατηγική αγροτική μα το πιάτο. Φαίνεται απλό, αλλά δεν είναι, γιατί είναι η πρώτη φορά όπου για ασχολείται με το φαγητό η Γενική Διεύθυνση Υγείας και όχι μόνο η Διεύθυνση Αγροτικών Υποθέσεων. Η κοινή ερωτική πολιτική, που είναι το μεγαλύτερο κομμάτι του ευρωπαϊκού προϋπολογισμού, αναμορφώνεται όπως μιλάμε. Τα εθνικά σχέδια με αντίληψη για το Green Deal και την στρατηγική ευρωπαϊκή στο πιάτο. Και η νομοθεσία για τα χημικά, φυτοφάρμακα, λοιπάσματα και ιδιωτικά στην προσπάθεια της μηδενικής μόλυνσης. Βιοποικιλότητα. Μια στρατηγική τη βιοποικιλότητα των 30 για τη στρατηγική του 20 απέτυχε και τώρα πάμε στην Κίνα το Μάρτιο του 2020 για μια στρατηγική τη βιοποικιλότητα. Μια δασική στρατηγική για τα θέματα των εργαλείων της προστασίας των δασών, τα οποία παραμένουν αυτή τη στιγμή η καλύτερη τεχνολογία για την απορρόφηση διοξειδίου του άνθρακα από την ατμόσφαιρα. Βιώσιμη γαλάζια οικονομία. Πρώτη φορά στρατηγική για τη θάλασσα. Ρύπανση. Μηδενική ρύπανση των νερών τώρα το έτος 2021. Αντιμετώπιση ρύπανση από τις βιομηχανικές εγκαταστάσεις. Έρευνα και καινοτομία. 4 μεγάλες αποστολές. Κλιματική αλλαγή από τον ύπο της έδαφος. Χρηματοδότηση. Το Ταμείο Δίκαιος Μετάβασης. Που συζητήσαμε και τώρα την προηγούμενη εβδομάδα με 100 δισεκατομμύρια 294 για την Ελλάδα και έχουμε άλλο παραδείγματο στα Γίνα. Την πράσινη του υπολογισμού των κρατών μελών, η ενσωμάτωση και να κλείσω την πόρτα την ενσωμάτωση των στόχων βιώσιμης ανάπτυξης στο Ευρωπαϊκό Εξάμεινο. Το Ευρωπαϊκό Εξάμεινο για τις οικονομικές μισθού που μπορεί να καταλαβαίνει να τι είναι και θα ενσωματώσει του στόχου βιώσιμης ανάπτυξης. Οι στόχοι βιώσιμης ανάπτυξης των ευρώ εθνών είναι πολλοί. Είναι 17, αλλά από κάτω έχουμε περίπου 170 επιδιώξεις και για πρώτη φορά στην ιστορία του κόσμου. Μιλάμε για μια παγκόσμια συμφωνία, για μια παγκόσμια κοινή γλώσσα
που έχει ψηφιστεί από 193 αρχηγούς κρατών του 2015, συμπεριλαμβανομένου και του Αλέξη Τσίπρα, όπου συμφωνεί όλος ο πλανήτης που θέλει να είναι το 2030 και το μετράει. Αυτό που έχει πολύ μεγάλη σημασία είναι ότι αυτοί οι στόχοι έχουν ορίζοντα το 2030. Το 2030 θα υπάρχουν στον πλανήτη 8 δισεκατομμύρια άνθρωποι. Σήμερα υπάρχουν 6, όταν γεννήθηκα εγώ υπήρχαν 3. Και αυτοί οι στόχοι πιστεύουν ότι το 2030 όλα αυτά οι άνθρωποι που θα είναι στον πλανήτη θα έχουν το δικαίωμα να ζήσουν στον πλανήτη. Και αυτό είναι το κρίσιμο για εμάς στην αριστερά, γιατί υπάρχει απέναντί μας μία διαφορετική άποψη, η οποία δεν πιστεύει ότι όλοι οι άνθρωποι έχουν ίσα δικαιώματα στον πλανήτη και θέλει να δημιουργεί ήδη τύχη, είτε φυσικά είτε στρατιωτικά, με σκοπό να κρατήσει τους ανθρώπους απ' έξω και να διατηρήσει την δικιά της ευημερία, πιστεύοντας ότι μπορεί κάποιος να κρυφτεί μέσα από ένα τείχος. Εγώ δεν το πιστεύω αυτό και πιστεύω ότι μπορούμε να κάνουμε καλύτερα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Παρουσίαση να βάλουμε το πλαίσιο λοιπόν.